Λοιπόν, ένα βασικό ερώτημα όλων των πελατών μας, όλων των καταναλωτών, όταν αγοράζουν κοπτικά είδη, μαχαίρια δηλαδή, ή ακόμα και βαρύτερη κοπή αντικείμενο όπως μπαλτάδες, είναι πώς κάποια στιγμή αυτά τα μαχαίρια όταν αρχίζουν και στομώνουν ή σταματάνε να κόβουν, τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι πριν αυτά πάνε στον τεχνίτη για μια πιο βαριά επιδιόρθωση. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο στο σπίτι του είναι ένα κονιστήρι, τη λεγόμενη βέργα, το μασάτι που λένε κάποιοι κάποιες φορές, και το βοηθάει αυτό κυρίως όταν κάνουμε κουζίνα και έχουμε πολύ φόρτο εκείνη τη στιγμή και νιώθουμε το μαχαίρι ότι στομώνει ή ότι αρχίζει να μειώνεται η αντοχή του στην κοπή, να το βγάλουμε αυτό το κονιστήρι, να το περάσουμε 5-6 φορές το μαχαίρι πάνω εκεί και θα δούμε σίγουρα ότι εκείνη τη στιγμή το ξεστομώνει, δηλαδή το ξαναβοηθάει να συνεχίσει τη δουλειά μέχρι να τελειώσουμε χωρίς να έχουμε επιβαρύνει τους όρους χρήσης του. Ένα μασάτι ή ένα κονιστήρι έχει αυτή τη χρησιμότητα. Δεν είναι όμως εκείνο το εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει τι, να φάει την ακμή του μαχαιριού και να πούμε ότι το κονίσαμε οριστικά. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε η άμεση ενέργεια. Εάν στη συνέχεια το μαχαίρι για το οποίο μιλάμε μας ζητάει συνεχώς κάθε φορά το μασάτι του, τη βέργα τη μεταλλική που είπαμε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Να έχουμε μία πέτρα. Πέτρα η οποία να είναι αρκετά σκληρή, νερού ή λαδιού, και με την οποία μπορούμε να κάνουμε τι, να, αφού την νοτίσουμε 10-15 λεπτά στο νερό ή βάλουμε λάδι επάνω αν είναι φυσική πέτρα, να κονίσουμε στην αρχή στην fine πλευρά του, μειώνοντας λίγο την γωνία κλίσης, δίνοντάς του μια καινούργια ακμή και να δοκιμάσουμε αν κόβει όπως πρέπει. Αν κόβει, μένουμε σε αυτή την πλευρά τη fine και συνεχίζουμε να το συντηρούμε με το μασάτι. Αν το μαχαίρι όμως παρόλα αυτά μετά από σύντομο χρονικό διάστημα ή και ακόμα και την ίδια στιγμή δεν μας δώσει ακονισμένη ακμή, θα πρέπει να πάμε στη χοντρή του πλευρά, αυτή που λέμε την coax που λένε οι ξένοι. Σε αυτή την περίπτωση θα το περάσουμε αρκετές φορές και στη μία και στην άλλη πλευρά με μία κλίση από 18 έως 22 μέρες ανάλογα την προέλευση του μαχαιριού και την ποιότητα και στη συνέχεια θα κάνουμε το φινίρισμά του στη fine την πλευρά για να μην μείνει ο εθέρας, το γρέζι που θα βγει από την coax, από τη σκληρή του πλευρά. Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα έχουμε κάνει πολύ καλύτερη δουλειά. Το μαχαίρι θα δούμε ότι θα ακονίζεται πολύ πιο εύκολα, θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και αντοχή και θα αργήσει να μας ξαναζητήσει ακόνισμα. Το τελικό στάδιο που μπορεί ένας ιδιώτης να χρησιμοποιήσει πέρα από την πέτρα είναι κάποια ηλεκτρικά ακονιστήρια όταν η ακμή έχει χοντρίνει πάρα πολύ και η πέτρα σίγουρα θα μας φάει και χρόνο και εμείς θα φάμε την ίδια την πέτρα στην προσπάθεια να το επαναφέρουμε. Τα ηλεκτρικά ακονιστήρια είναι η τελευταία λύση για τον ιδιώτη. Βοηθάνε γρήγορα όμως να βελτιστοποιήσουμε την ακμή του από την αρχή και μετά με την fine πλευρά της πέτρας μας να κάνουμε το φινίσμα βγάζοντας τον εθέρα. Μέχρι εκεί όμως, εάν μιλάμε για μαχαίρια τα οποία δεν ακονίζονται πλέον καθόλου καλά ή η ακμή τους έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ με αποτέλεσμα όλα τα προηγούμενα μέσα που είπαμε να μην δίνουν δυνατότητες, τότε η μόνη επιλογή είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον εξειδικευμένο τεχνίτη. Αυτούς συναντάμε σε εξειδικευμένα μαγαζιά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη εμπειρία, πολυετή εμπειρία το αντίστοιχο τεχνίτη για να μπορέσει να επαναφέρει το μαχαίρι μας με όρους ποιότητας. Όροι ποιότητας σημαίνει να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πέτρες, έτσι το μαχαίρι να μην καταστραφεί, να μην καεί αυτό που λέμε με τους δικούς μας όρους η λάμα και μετά δεν θα μπορεί να επανέλθει με κανένα άλλο μέσο. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ο ιδιώτης έχει μόνο μία επιλογή. Να επιλέγει από την αρχή καλής ποιότητας μαχαίρια. Αυτό θα τον βοηθήσουν και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια να έχουν ανταπόκριση. Και λιγότερα κονίσματα να κάνει και πολύ αργότερα να πάει το μαχαίρι σε εξειδικευμένο τεχνίτη.